Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, της εκπομπής Εκλεκτικές Συγγένειες, στο μικρόφωνο Ανδρέας Σταματόπουλος, ενώ όλοι εσείς είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Έναντι. Και ας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει μια εκδήλωση με τον τίτλο Education as a Shield Against Corruption. Αυτό μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ως η εκπαίδευση, ως η μόρφωση, ως η παιδεία, ως ασπίδα ενάντια στην διαφθορά. Για να δούμε, θα μας τα πει καλύτερα ο υπεύθυνος αυτής της εκδήλωσης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Χάρη Παπαπανάγος. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαπανάγο. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάρα πολύ καλά, εσείς? Μια χαρά και εμείς. Λοιπόν, για πείτε μας, καταρχήν το Education as a Shield Against Corruption, το μεταφράσουμε η παιδεία, η μόρφωση, η εκπαίδευση, πώς θα το μεταφράζαμε στα ελληνικά? Θα το έλεγα η παιδεία σαν ασπίδα ενάντια στην διαφθορά. Και το τονίζουμε το παιδεία γιατί μπορεί ίσως να είναι ο καταλύτης σε αυτήν την τεράστια μάχη την οποία δίνουμε ενάντια στην διαφθορά, μια μάχη που δυστυχώς απέχει ακόμα πολύ στο να κερδιθεί. Την απόσταση αυτή μπορεί να την μειώσει η παιδεία. Και στη βάση αυτή προσπαθούμε να βάλουμε μέσα σε αυτόν τον αγώνα και την παιδεία με την εκδήλωση την οποία κάνουμε την Παρασκευή, όπου σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, φοιτητές από όλο τον κόσμο παρουσιάζουν εργασίες σε διαφορετικές χώρες, στις περιοχές των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, και προσπαθούν να καταδείξουν το τεράστιο πρόβλημα της διαφθοράς και να αναλύσουν το πώς η διαφθορά μειώνει την ανάπτυξη, πώς η διαφθορά μειώνει την κοινωνική συνοχή, πώς η διαφθορά αυξάνει την οικονομική ανισότητα και θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την δημοκρατία. Αυτό είναι μεταπτυχιακές εργασίες, μας είπατε. Ακριβώς. Του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι τρεις καλύτερες από αυτές βραβεύονται από την Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος στην εκδήλωση της Παρασκευής. Είναι πτυχιακές εργασίες ή διπλωματικές που λέμε? Όχι, δεν είναι διπλωματικές. Είναι εργασίες οι οποίες έγιναν στα πλαίσια οικονομικού μαθήματος. Και η Διεθνής Διαφάνεια πήρε την πρωτοβουλία, τις τέσσερις καλύτερες από αυτές τις εργασίες, να τις βραβεύσει σε μια ειδική εκδήλωση η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 7 η ώρα, μια ανοιχτή εκδήλωση, στα αγγλικά βέβαια θα γίνει. Ακριβώς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό είναι κάτι που είναι ως θεσμός τώρα, ας μην είναι η τέταρτη χρονιά? Ακριβώς. Που γίνεται, έτσι, είναι η τέταρτη χρονιά. Η τέταρτη χρονιά η οποία γίνεται και καταδεικνύει σε μεγάλο βαθμό και το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο έχει η Διεθνής Διαφάνεια στο να μπορέσει να βάλει μέσα σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτόν τον αγώνα ενάντια στη διαφθορά, να βάλει μέσα και και το πανεπιστήμιο και την παιδεία και τους φοιτητές και με αυτόν τον τρόπο να μεγαλώσει τις δυνάμεις στον αγώνα αυτό ενάντια στη διαφορά. Οι εργασίες αυτές αφορούν, είπατε, τις βαλκανικές κυρίως χώρες, και για την Ελλάδα έχουν γίνει εργασίες για τη διαφθορά? Βεβαίως, οι εργασίες αφορούν διάφορες χώρες της Μαύρης Θάλασσας και διάφορες χώρες των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας και της Τουρκίας και της Ρωσίας. Το λέω αυτό γιατί είναι τρεις από τις χώρες των περιοχών αυτών με υψηλά επίπεδα διαφθοράς και μάλιστα διαφθορά η οποία αντί να χαμηλώνει αυξάνει. Αυτό τώρα, κύριε Καχύτα, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, τι συμπεράσματα βγάζουμε? Ότι αυξάνεται η διαφορά από ό,τι μας λέτε, και αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει και έλλειμμα δημοκρατίας, να υπάρχει κακοδιαχείριση. Δηλαδή, όλα αυτά υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν? Είπατε μία πρόταση η οποία βέβαια έχει, πρέπει να σας πω, πάρα πολλά και μεγάλα ερωτήματα. Η διαφορά δυστυχώς στην Ελλάδα, για παράδειγμα, παρά τις μεταρρυθμίσεις και παρά την
διακήρυξη για μηδενική ανοχή, όχι μόνο τώρα επί αυτής της κυβέρνησης, επί όλων των κυβερνήσεων. Πάντοτε όλες οι κυβερνήσεις λένε μηδενική ανοχή. Όλες οι κυβερνήσεις λένε ότι θα πατάξουν την διαφθορά. Το τραγικό είναι ότι παρά τις υποτίθεται μεγάλες μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε, και σε απόλυτη τιμή αλλά και σε σχετική τιμή, η θέση της χώρας μας επιδεινώθηκε. Είμαστε στην 58η θέση το 2015, είμαστε στην 61η θέση το 2016 σύμφωνα με το Corruption Perception Index, τον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς της διεθνούς διαφάνειας, ο οποίος μετράει την διαφθορά σε πάνω από 170 χώρες του κόσμου κάθε χρόνο. Και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί. Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Αυτό μου γεννήθηκε μια πορεία. Μιλάμε για χώρες των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας, χώρες ας πούμε της Δυτικής Ευρώπης ή των Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία. Και τι γίνεται με τη διαφθορά? Κοιτάξτε, θα σας πω ότι οι χώρες οι οποίες είναι πιο διαφανείς εμφανίζονται να είναι οι σκανδιναβικές χώρες, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω ότι είναι κάπου στην 10η θέση περίπου. Γενικά η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία και ειδικά οι σκανδιναβικές χώρες είναι οι πιο διαφανείς. Από την άλλη πλευρά, δεν σας έλεγα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα η οποία, η πιο διαφθαρμένη χώρα είναι η Ιταλία και αμέσως μετά είναι η Ελλάδα, με μεγάλη διαφορά από όλους τους υπόλοιπους, και δυστυχώς στην περιοχή των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας, Ρωσία, Ουκρανία, πολύ ψηλά επίπεδα διαφοράς. Η Ουκρανία είναι γύρω στην 130 θέση και γύρω εκεί είναι περίπου και η Ρωσία. Το τραγικό είναι ότι η 61η θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα εμφανίζεται σήμερα να είναι πιο διαφθαρμένη σε σχέση με χώρες τις οποίες εμείς τις ονομάζουμε τριτοκοσμικές, όπως Σεϊσέλες, Βολιβία, χώρες της Λατινικής Αμερικής. Σήμερα αυτές είναι πιο διαφανείς από ό,τι είναι η Ελλάδα, και αυτό δυστυχώς είναι τραγικό, ειδικά σε μια περίοδο που λέμε μηδενική ανοχή απέναντι στην διαφθορά και πολιτική βούληση για την πλήρη παταξή της. Από ό,τι κατάλαβα, μέχρι στιγμής δεν μας αφήνεται και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον με την υπάρχουσα κατάσταση, κύριε καθηγητά, αλλά λέτε, και εκδήλωσε και αυτό το όνομα, ότι η παιδεία είναι ασπίδα ενάντια στη διαφθορά. Για πείτε μας λίγο, υπάρχει ενδιαφέρον ας πούμε των φοιτητών να κάνουν μεταπτυχιακά προγράμματα, να κάνουν κάποιο διδακτορικό, ή παίρνουν το πτυχίο τους και από εκεί πέρα πηγαίνουν στην αγορά εργασίας? Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής, ότι το να κάνεις ένα διδακτορικό, υπάρχει το ενδιαφέρον αυτό από πάρα πολλούς, και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι ο αριθμός των διδακτορικών των οποίων έχουμε στην Ελλάδα σε αναλογία με τον αριθμό των φοιτητών μας είναι μεγάλος αριθμός. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σας πω το εξής, ότι υπάρχει μια αυθήνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια και στα μεταπτυχιακά και στα διδακτορικά λόγω της κρίσης. Τα μεταπτυχιακά απαιτούν δίδακτρα, τα οποία αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί φοιτητές δεν μπορούν να τα διαθέσουν. Επίσης, το διδακτορικό τις περισσότερες φορές σημαίνει ότι δεν μπορείς ταυτόχρονα να είσαι και ένα διδακτορικό απαιτεί πολλές φορές την πλήρη απασχόληση ενός φοιτητή στο πανεπιστήμιο, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εργάζεται, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει εισόδημα πόρους, πράγμα το οποίο το κάνει σήμερα ίσως απαγορευτικό λόγω της κρίσης. Μειώνεται ο αριθμός των διδακτορικών και των μεταπτυχιακών τα τελευταία χρόνια. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω στο σημείο αυτό είναι ότι είναι σημαντικό, παρά το γεγονός ότι, όπως καλά επισημάνατε, δεν με βρίσκεται και ιδιαίτερα αισιόδοξο, παρόλα αυτά η εκδήλωση αυτή είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να βάλουμε και την παιδεία μέσα σε αυτόν τον αγώνα,
θα δείτε ότι θα σας έλεγα αν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η νοοτροπία την οποία έχουμε. Η νοοτροπία μας δυστυχώς το 2017 είναι μια πολύ πελατειακή νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία για να μπορέσει να αλλάξει χρειάζεται χρόνια. Χρειάζεται παιδεία. Η παιδεία θέλει βάθος χρόνου. Επομένως είναι σημαντικό αρχίζοντας από τώρα, προσπαθώντας να βάλουμε λίγο το θέμα της διαφοράς στην δευτεροβάθμια και πολύ περισσότερο στην τριτοβάθμια, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την κρίσιμη μάζα νέων ανθρώπων με διαφορετική νοοτροπία, η οποία θα πάρουν και τα ηνία της μάχης αυτής ενάντια στη διαφορά και η οποία θα έχει αποτέλεσμα, αλλά θα έχει αποτέλεσμα μετά από χρόνια. Mm-hmm. Μάλιστα, από ό,τι κατάλαβα είναι θέμα παιδείας. Βέβαια ξεκινάμε από τις μικρές ηλικίες για να φτάσουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Είναι θέμα παιδείας και εγώ θα σας έλεγα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πλεόνασμα εκπαίδευσης αλλά ουσιαστικό έλλειμμα παιδείας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, το καταλαβαίνουμε. Εμείς να ευχηθούμε να καλή επιτυχία στην εκδήλωση και βέβαια να ο θεσμός αυτός να συνεχιστεί, να έχουμε και του χρόνου αυτή την εκδήλωση και να βραβεύονται οι καλύτερες εργασίες. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν 7 η ώρα στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Education as a Shield Against Corruption, στα αγγλικά η εκδήλωση. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα.